χρόνο. Τελικά κατέληξε κάπου αλλού, κάπου καλύτερα. Έγινε κάτω στους κήπους του ξενοδοχείου. Όταν μου είπε, πήγαινε να σε βγάλω μία φωτογραφία. Πάω να ποζάρω, να βγάλω τη φωτογραφία. Όπως ήμουν πλάτη και πήγα να γυρίσω για να τον δω, να με βγάλει φωτογραφία, τον βλέπω τελικά στα γόνατα με το μονόπετρο και θέλεις να με παντρευτείς. Αυτό. Με πήραν τα γέλια, τον πήραν και αυτόν τα γέλια. Απλά δεν το πίστευα, γιατί δεν το περίμενα κιόλας. Ενώ μου ήρθε λίγο ξαφνικό. Εννοείται του είπα ναι, ήταν όλα πάρα πολύ ευχάριστα. Όμορφη βραδιά, πάρα πολύ. Ενώ ίσως μία από τις καλύτερες βραδιές της ζωής μου. Θέλουμε πάρα πολύ ένα παιδάκι. Οπότε θα γίνει, ναι, μπορεί να γίνει πιο σύντομα τελικά. Είναι κάτι που πραγματικά έλεγα πάντα πως θέλω να συνδυάσω. Θέλω να συνδυάσω, έλεγα, καριέρα και οικογένεια. Γιατί είναι δύο πράγματα που θέλω να έχω στη ζωή μου. Με τον Μάριο γνωριστήκαμε πριν 2 χρόνια. Σε μία πολύ γνωστή ταβέρνα στη Λευκωσία. Τα Χριστούγεννα, όπου εγώ πήγα να διασκεδάσω με τις φίλες μου, βγήκε αυτός με τους φίλους του και εκεί ανταλλάξαμε κάποιες ματιές, κάποια βλέμματα και από εκεί ξεκίνησαν όλα. Την επόμενη μέρα με έψαξε στα social, με βρήκε και ήξερα ποιος ήταν, κατάλαβα ποιος ήταν και από εκεί ξεκίνησαν όλα. Πρώτο ραντεβού, δεύτερο ραντεβού και όλα τα σχετικά. Και κάπως έτσι ξεκίνησε η κοινή μας πορεία. Θα άφηνα για λίγο την υποκριτική και τον Μάριο, θα τον άφηνα για λίγο να κάνει υπομονή. Να πήγαινα στο Σαρδάκι. Μία φορά σου συμβαίνει, μία φορά, δηλαδή να ζήσεις κάτι τέτοιο, κάτι τόσο. Φαντάζομαι ότι είναι μια τεράστια εμπειρία. Το βλέπω και λέω, θα ήθελα πάρα πολύ να βρίσκομαι εκεί. Βλέπω τον εαυτό μου, θα ήθελα. Θα ήθελα να δω τις αντοχές μου, να δω αν μπορώ να ανταπεξέλθω σε όλο αυτό. Που νιώθω, επειδή είμαι δυναμικός χαρακτήρας, νιώθω ότι θα μπορούσα άνετα να το κάνω. Για την Πεθερά, βρίσκομαι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά σε αυτή την πάρα πολύ όμορφη τηλεοπτική σειρά. Είναι μια υπέροχη συνεργασία, πραγματικά. Είναι αυτό που θέλω, να ξυπνήσω το πρωί και να πάω στη δουλειά μου. Το περιμένω, το θέλω. Δεν μου έτυχε ούτε σεξουαλική παρενόχληση, ούτε λεκτική βία, κακοποίηση. Δεν μου έτυχαν όλα αυτά. Μόνο που μου έτυχε είναι κάπως άσχημη συμπεριφορά, λίγο απότομη, οξύθυμη, αλλά το καταλαβαίνω όταν έχει να κάνει με τη δουλειά, όταν είναι μέσα στα πλαίσια δηλαδή της δουλειάς, να σου μιλήσει λίγο απότομα, ή να παθιαστεί με κάτι που θέλει να σου δείξει εκείνη την ώρα, να κάνεις το ρόλο σου, να τον κάνεις με ένα συγκεκριμένο τρόπο και θέλει να σου δείξει κάτι και είναι πιο οξύθυμος ο σκηνοθέτης, τέλος πάντων. Εντάξει, δεν υπάρχουν εντάσεις. Ό,τι καλύτερο να ξέρω.